Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Η φίλη που μου έστειλε το mail είναι πολύ αναστατωμένη. Την απασχολεί έντονα ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε στις ανθρώπινες σχέσεις στη ζωή της. Πάω κατευθείαν να το διαβάσω και να το σχολιάσουμε. Αγαπητή μου Θέκλα, εύχομαι να είσαι καλά. Σου απευθύνομαι στον Ενικό γιατί μέσα από τα vlog σου που μας βοηθούν τόσο πολύ είσαι σαν ένας δικός μας άνθρωπος και ελπίζω να με συγχωρέσεις γι' αυτό. Όχι, σε ευχαριστώ που μιλάς στον Ενικό. Εδώ και λίγες μέρες έχω χάσει τον ύπνο μου και είμαι πολύ ταραγμένη, προβληματισμένη και φοβισμένη θα έλεγα, καθώς δέχθηκα συμπεριφορά άσχημη από πολύ γνωστό μου πρόσωπο και υπεράνω πάσης υποψίας θα έλεγα. Γροθιά στο στομάχι και κατάρρευση εμπιστοσύνης για τους ανθρώπους. Η ιστορία έχει ως εξής. Έχω χάσει τον άντρα μου εδώ και μερικά χρόνια. Στην αρχή, μέσα στο μεγάλο πένθος μου, όταν κατέρευσε ο κόσμος μου όλος και δεν μπορούσα να διαχειριστώ την καθημερινότητά μου, ένα φιλικό μου ζευγάρι, με το οποίο ως τότε δεν είχα ιδιαίτερες επαφές, ο άντρας αυτού του ζευγαριού είχε μια μακρινή συγγένεια με τον σύζυγό μου, μου πρότειναν να μείνω κοντά τους, μιας και εγώ αντιμετώπιζα πολλά προβλήματα και οικονομικά αλλά και ψυχολογικά και δεν μπορούσα να μένω μόνη στο σπίτι. Οι άνθρωποι μου παραχώρησαν ένα μικρό διαμέρισμα δίπλα ακριβώς στο σπίτι τους που τους ανήκε και αυτό το διάστημα ήταν άδειο. Εγώ βρέθηκα εκεί ως φιλοξενούμενη. Βοηθήθηκα πολύ ψυχολογικά γιατί είχα ανθρώπους καλούς δίπλα μου που με στήριξαν. Ένιωσα απέραντη ευγνωμοσύνη, τους θεώρησα αδέρφια μου και η υποχρέωσή μου μεγάλη. Αν μπορούσα να κάνω οτιδήποτε για να τους εξυπηρετήσω, το έκανα με χαρά και μέσα από την καρδιά μου. Όταν ένιωσα καλύτερα, έπρεπε να φύγω από εκεί και αυτό έπραξα. Με το ζευγάρι κράτησα τις επαφές μου, ένα τηλεφώνημα, μια επίσκεψη κατά καιρούς και πάντα έχοντας αυτή την ευγνωμοσύνη απέναντί τους. Τον άνδρα τον συναντούσα αρκετές φορές στο δρόμο και μιλούσαμε φιλικά και αδερφικά, νόμιζα εγώ. Μέχρι που κάποια στιγμή εκείνος με ακούμπησε στο πρόσωπο και μου είπε ότι έχω ωραία χαρακτηριστικά. Αυτό σε τυχαία συνάντηση στο δρόμο. Κόκκινη σημαία αυτή, όντως. Ένιωσα άβολα, αμήχανα, δεν μου άρεσε το ύφος, αλλά έκανα ό,τι δεν καταλάβαινα, χαιρέτησα και έφυγα προβληματισμένη, μπορώ να πω. Σε λίγο καιρό από αυτό το περιστατικό χρειάστηκε να περάσω από το σπίτι τους για μια υπόθεση. Ο άντρας ήταν μόνος και εγώ ανυποψίαστη χτύπησα την πόρτα και μου άνοιξε. Αφού αλλάξαμε δύο κουβέντες για την υπόθεση που πήγα στα όρθια στο χολ του σπιτιού, εκείνος προχώρησε προς το μέρος μου, με έπιασε από το πρόσωπο, μου είπε πάλι ότι έχω όμορφα χείλη και σέρνοντας με προς το μέρος του προσπάθησε να με φιλήσει, υποθέτω εγώ. Τα έχασα, τον έσπρωξα, δεν σχολίασα και έφυγα. Πολύ καλά έκανες. Πάρα πολύ καλά έκανες που τον έσπρωξες και έφυγες. Από αυτή την ώρα δεν μπορώ να ησυχάσω. Να σημειώσω ότι όσο καιρό έμενα εκεί δίπλα τους δεν μου έδωσε ποτέ καμία αφορμή, ούτε τίποτα που να με βάλει σε υποψίες. Εννοείται δεν θέλω να ξαναπατήσω στο σπίτι τους, αλλά είναι και η γυναίκα που είναι φίλη μου. Δεν φταίει σε κάτι. Τι θα νομίζει όταν εξαφανιστώ, να η αχάριστη που μας έγραψε? Ο άντρας είναι αρκετά μεγάλος σε ηλικία, δεν ξέρω πώς του ήρθε. Είναι τρομακτικό να αισθανθείς ότι κάποιος που εμπιστευόσουν απόλυτα έβαλε άλλο πράγμα στο κεφάλι του. Απορία έχω. Αυτός δεν φοβήθηκε μην το πω στη γυναίκα του? Μετά έδωσα μια απάντηση. Θα πει έλα μωρέ, εγώ της έκανα ένα κοπλιμέντο και αυτή το στραβοπήρε και κάπως έτσι από θύμα γίνεσαι υπόλογος. Σκέφτομαι τι περνάνε οι γυναίκες που πέφτουν σε τέτοιες καταστάσεις και πόσο δύσκολο είναι. Μου έχει στοιχήσει πολύ αυτό το περιστατικό, πιο πολύ γιατί ήταν γνωστός μου και άνθρωπος που εμπιστευόμουν. Στα χρόνια της χειρίας μου έχω ζήσει τέτοια μικροπεριστατικά από ανθρώπους που νομίζουν ότι επειδή έμεινες μόνοι μπορούν να σε εκμεταλλευτούν, αλλά σε ένα ξένο λες και ένα «Άι στον κόρακα μαλάκα» και το ξεπερνάς. Με το γνωστό τι γίνεται? Θα ήθελα τη γνώμη σου Θέκλα να την ακούσω στο vlog. Ξέρω ότι πολλές γυναίκες πέφτουν σε τέτοιες παγίδες και μάλλον μας αφορά όλες. Αν πάλι δεν γίνεται το κατανοώ. Σε ευχαριστώ και ίσως μόνο που το διάβασες. Να σε πάντα καλά. Όχι, το κάνουμε vlog αυτό και θα το συζητήσουμε γιατί είναι μια εξαιρετικά στενάχωρη περίπτωση, μια εξαιρετικά στενάχωρη κατάσταση. Πρόσωπο υπεράνω κάθε υποψίας από τον οικογενειακό φιλικό χώρο να κάνει advances, το λένε στα αγγλικά, δηλαδή να παίρνει πρωτοβουλίες οι οποίες στην ουσία να συνιστούν σεξουαλική παρενόχληση. Αυτό είναι. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
Αυτό είναι. Τώρα, το γιατί το έκανε ο άνθρωπος αυτό, αυτός ο λίγο μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι εσύ, φίλη, δεν φταίς για τη δική του ανάρμοστη συμπεριφορά. Ανάρμοστη συμπεριφορά σημαίνει συμπεριφορά η οποία δεν αρμόζει στο πλαίσιο της σχέσης που είχατε. Δηλαδή, η σχέση που είχατε ήταν η σύζυγος ενός μακρινού του συγγενή, ο οποίος αποβίωσε και που αυτός μαζί με τη γυναίκα του αποφάσισαν να σε βοηθήσουν, να σε φιλοξενήσουν στο χώρο δίπλα από το σπίτι τους για όσο καιρό δεν ήσουν καλά, και αυτού του είδους η σχέση δεν εμπεριέχει σε καμία περίπτωση οτιδήποτε το ερωτικό. Δεν έδωσες καμία αφορμή και δεν έδωσες κανένα δικαίωμα. Σίγουρα. Καταλαβαίνω ότι την πρώτη φορά που βρεθήκατε στο δρόμο και πήγε να σε αγγίξεις το πρόσωπο και σου είπε ότι έχεις ωραία χαρακτηριστικά, δεν ήθελες να το πιστέψεις ότι το μυαλό του πήγε εκεί. Δεν ήθελες. Είναι σοκαριστικό. Είναι τραυματικό ένας άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύεσαι λόγω θέσης, λόγω ηλικίας, λόγω προϋπάρχουσα σχέσης, να περάσει τα όρια και να μη σεβαστεί την ελευθερία σου, να μη σεβαστεί το σώμα σου, να μη σεβαστεί την οντότητα σου στην ουσία. Γι' αυτό χρησιμοποίησα προηγουμένως και τη λέξη παρενόχληση. Έχουμε κάνει ένα βίντεο στο κανάλι πριν κάποιους μήνες με θέμα αυτό. Είχε ρωτήσει μια φίλη τον ορισμό της παρενόχλησης. Μας έστειλε η χρήστης, η Ζάξ Αλεξάνδρε, ένα κείμενο και το έχουμε διαβάσει. Ψάξε το στο κανάλι να το βρεις. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι εκτός ορίων και είναι λανθασμένος στη συμπεριφορά του προς εσένα και σαφώς και προς τη γυναίκα του. Καταλαβαίνω ότι την πρώτη φορά στο δρόμο δεν ήθελες να το πιστέψεις. Έφυγες γρήγορα δείχνοντας με τη συμπεριφορά σου ότι δεν δέχεσαι κάτι τέτοιο και πίστεψες ότι θα πιάσει το μήνυμα ο άνθρωπος αυτός και δεν θα ξαναεπιχειρήσει, δεν θα επιχειρήσει ξανά αυτό που δυστυχώς επιχείρησε όταν πήγε στο σπίτι του. Δεν φταίς εσύ για τη δική του συμπεριφορά. Για τη δική του συμπεριφορά φταίει αποκλειστικά ο ίδιος, ο οποίος είναι λανθασμένος. Οφείλουμε να σεβόμαστε τους ανθρώπους που έχουμε στη ζωή μας, και όλους τους ανθρώπους οφείλουμε να τους σεβόμαστε εννοείται, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που έχουμε στη ζωή μας και έχουμε ξεκαθαρισμένες σχέσεις με αυτούς, δηλαδή οι σχέσεις μας είναι οριοθετημένες. Για παράδειγμα, αυτή είναι η φίλη της γυναίκας μου. Αυτός είναι ο συγγενής του άνδρα μου. Αυτή είναι η υφιστάμενη μου. Αυτή είναι η προϊστάμενη μου. Αυτός... Οι άνθρωποι έχουν σχέσεις μεταξύ τους και σχετίζονται με διάφορους τρόπους. Με κάποιους ανθρώπους οι σχέσεις μας είναι τέτοιες που δεν εμπεριέχουν καθόλου το κομμάτι της ερωτικής επαφής ή της ερωτικής εξέλιξης της σχέσης αυτής. Και κάποιος πρέπει να είναι ένας άνθρωπος πολύ προβληματικός, ένας άνθρωπος χωρίς σεβασμό, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις σχέσεις των ανθρώπων, για να επιχειρήσει να κάνει αυτό που επιχειρήσε να κάνει ο κύριος εντός εισαγωγικών αυτός. Άρα τώρα εσύ ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή τη λαθεμένη, προβληματική συμπεριφορά, η οποία συνιστά κακοποίηση προς εσένα. Όπως είπες, θα μπορούσε να προστατεύσει εντός εγώ τον εαυτό του και αν πεις κάτι να πει «Α, μωρέ, εγώ της έκανα ένα κομπλιμέντο και αυτή το έχει πάρει στραβά». Πώς πρέπει να το διαχειριστείς? Οπωσδήποτε πρέπει να αποφύγεις πάση θυσία να έρθεις ξανά σε επαφή με τον άνθρωπο αυτό. Δικαιούσε. Δικαιούσε. Να προστατεύσεις τον εαυτό σου από τις συμπεριφορές του. Καταλαβαίνω ότι νιώθεις υποχρέωση προς τη γυναίκα του για τη βοήθεια που σου έχουν παράσχει στο παρελθόν, όμως αυτή η υποχρέωση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει το στοιχείο της αδυναμίας σου πάνω στο οποίο να πατήσει ο άνθρωπος αυτός και να σε εκμεταλλευτεί καθιονδήποτε τρόπο. Καλύτερα να φανείς φαινομενικά αχάριστη
παρά να επιτρέψεις να γίνουν πράγματα που δεν θέλεις επειδή νιώθεις υποχρέωση. Υπάρχει μια χωριάτικη παροιμία στην Κύπρο που λέει «Αντροπή που τον έναν, αντροπή που τον άλλον, κοπελούι με τον άντρα μας δεν εκάμαμε». Η οποία σε ελεύθερη μετάφραση στη δημοτική λέει «Ντραπήκαμε τον έναν, ντραπήκαμε τον άλλον και δεν κάναμε παιδί με τον άντρα μας». Είναι μια παροιμία η οποία θέλει να τονίσει το κομμάτι της υποτακτικότητας γυναικών οι οποίες νιώθουν υποχρεωμένες, συντρέπονται να πούν όχι. Αντιλαμβάνομαι πως εσύ σε καμία περίπτωση δεν τρέπεσαι να πεις όχι και σε καμία περίπτωση δεν νιώθεις υποχρεωμένη να ακολουθήσεις τις ορέξεις του και το έχεις κάνει ξεκάθαρο. Όμως δεν πρέπει να αφήσεις αυτή την τροπή και το αίσθημα υποχρέωσης που έχεις απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους να σε φέρουν στο σημείο του να ταλαιπωρηθείς ξανά. Γιατί εννοείται ότι ένα τέτοιο περιστατικό σε ταλαιπωρεί, σε στενοχωρεί, σε προσβάλλει, σε κάνει πως έγραψες γροθιά στο στομάχι, το περιέγραψες και σε κάνει να χάνεις την εμπιστοσύνη σου στην ανθρωπιά. Δεν μπορώ να γνωρίζω σε ποια ψυχολογική και διανοητική συνθήκη βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος και λειτουργήσε έτσι, εφόσον δεν λειτουργούσε έτσι στο παρελθόν, και ούτε και με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει ποιο τρόπο λειτουργίας και σκέψης έχει ώστε να θεώρησε ότι εσύ θα ήθελες κάτι τέτοιο και να λειτουργήσε με τέτοιο τρόπο που να σου έδειξε ότι σε θεωρεί ικανή να θέλεις να κάνεις κάτι ερωτικό μαζί του και να πατήσεις έτσι πάνω στα ιερά και τα όσια της φιλίας με τη γυναίκα του και τις σχέσεις που είχατε, που ήταν μία σχέση δύο ανθρώπων οι οποίοι βοηθούν έναν άλλον άνθρωπο. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που βίωσες. Έχεις δίκιο ότι και άλλες γυναίκες μπορεί να το βιώνουν αυτό, είτε γυναίκες οι οποίες έχασαν τον άνδρα τους και είναι χείρες, και άνθρωποι από το περιβάλλον τους να θεωρούν ότι είναι ευάλωτες αυτές οι γυναίκες και είναι διαθέσιμες να ικανοποιούν τις επιθυμίες άλλων ανδρών, είτε γυναίκες οι οποίες είναι ελεύθερες, είναι μόνες, είτε γυναίκες οι οποίες έχουν χωρίσει. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η κοινωνική προκατάληψη σε μυαλά παλαιά που σκέφτονται με παλιακό τρόπο, ότι αν μια γυναίκα είναι μόνη της, είναι πολύ καλός στόχος για να προχωρήσουμε και να δείξουμε την σεξουαλική μας υπεροχή. Αυτός είναι ένας τρόπος σκέψης μισογενιστικός, ένας τρόπος ο οποίος οπωσδήποτε σε καμία περίπτωση δεν δείχνει σεβασμό προς τις γυναίκες και σεβασμό προς τη θέληση των άλλων ανθρώπων. Αν οποιαδήποτε γυναίκα βιώνει τέτοια περιστατικά, οφείλει να δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει, εσύ το δήλωσες ξεκάθαρα με τις πράξεις σου, σηκώθηκες και φύγες. Είναι καλά να το δηλώνουμε ξεκάθαρα και με τις λέξεις μας. Όχι, δεν θέλω, αυτό που κάνεις αποτελεί παρενόχληση, σταμάτα. Να γίνονται οι ανάλογες καταγγελίες. Βοήθεια γι' αυτό μπορούμε να πάρουμε από τις εθνικές γραμμές για τη βία στην οικογένεια. Στην Ελλάδα είναι το 15900 και στην Κύπρο το 1440. Μπορούμε να τηλεφωνήσουμε και σε εμπιστευτικό περιβάλλον να περιγράψουμε στη λειτουργό που θα σηκώσει το τηλέφωνο τι βιώσαμε και να πάρουμε συμβουλές και οδηγίες για το πώς να το διαχειριστούμε και νομικά. Τώρα όσον αφορά στη σύζυγο του ανθρώπου αυτού, η γνώμη μου είναι να μην σκέφτεσαι ότι της έχεις υποχρέωση ή έχεις κάποιο λόγο να έρχεσαι σε επαφή μαζί της. Αποφεύγεις κατά τη γνώμη μου να έχεις επαφές με το ζευγάρι αυτό. Και αν σε ρωτήσει οτιδήποτε η γυναίκα του, μπορείς να της μιλήσεις καθαρά και να της πεις ότι η συμπεριφορά του άνδρα σου με κάνει να αισθάνομαι άβολα και γι' αυτό το λόγο αποφεύγω να ερχόμαστε σε επαφή. Και ας κάνει ό,τι θεωρεί εκείνη ότι πρέπει να κάνει. Δηλαδή αν της πεις ξεκάθαρα ότι έκανε ο άνδρας σου κάποιες συμπεριφορές όταν εσύ δεν ήσουν μπροστά που με έκαναν να αισθάνομαι άβολα και έχω πάρει συμβουλή από ψυχολόγο, ο οποίος ψυχολόγος μου είπε να αποφεύγω να έρχομαι σε επαφή μαζί του. Οπότε αναγκαστικά αποφεύγω να έρχομαι σε επαφή και με σένα. Δεν μου έχεις κάνει κάτι εσύ, ο λόγος είναι αυτός. Και μετά η ίδια ας το λύσει με τον άντρα της. Καταλαβαίνω ότι φοβάσαι
ότι μετά θα βρεθείς εσύ ότι φταίς, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά είναι ο λόγος του εναντίον του λόγου σου. Εσύ θα μείνεις σταθερή σε αυτά που νιώθεις και σε αυτά που λες, ότι κάποιες συμπεριφορές με έκαναν να αισθανθώ άβολα, δεν νιώθω ασφαλής να είμαι στο περιβάλλον του σπιτιού σας ή να είμαι σε ένα περιβάλλον που να βρίσκεται και ο άντρας σου, και επειδή εσύ είσαι με τον άντρα σου δεν μπορώ να έρχομαι να σε βλέπω εσένα, γιατί θα είναι και αυτός εκεί. Ξεκάθαρα. Αυτά. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που βίωσες. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι παλιόπαιδα. Υπάρχουν και άνθρωποι σεβαστικοί και άνθρωποι με φιλότιμο και άνθρωποι με εντιμότητα. Όταν όμως αντιληφθούμε ότι ένας άνθρωπος από το περιβάλλον μας είναι ανέντιμος, είναι ανήθικος, καλά κάνουμε να λέμε το όχι και να απομακρυνόμαστε από την εμβέλεια του ανθρώπου αυτού, ώστε να μην του δοθεί ξανά η ευκαιρία να ξαναλειτουργήσει με τρόπο που να μας κάνει να αισθανθούμε τόσο άσχημα. Έχεις την αγάπη μου. Φιλιά. Και να σκέφτεσαι ότι δεν φταίς εσύ με τίποτα.